Αντιμέτωπη με την απόλυτη ένδια βρίσκεται η κυρία Ελένη. Η ηλικιωμένη γυναίκα μπλέκτηκε ανάμεσα σε νόμους και ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να είναι τώρα ορατό το ενδεχόμενο η ίδια να χάσει ακόμα και την ευτελή σύνταξη που λαμβάνει. Ήμουν πλανόδιος έμπορας. Το 2000 κατέστησα τα χαρτιά μου γιατί δεν είχα δουλειά, δεν δούλευα. Και σταμάτησα να πληρώνω. Πήγαμε και καταθέσαμε τα χαρτιά για να τη δώσουν τη σύνταξη. Και τη λέει: κυρία μου, χρωστάς, δεν μπορείς να πάρεις τη σύνταξη γιατί δεν πληρώνεις. Μέχρι και το 12 τα σταματήσαμε αυτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να πληρώσω, αφού δεν υπήρχαν λεφτά που να πληρωθούν. Ήρθε το 2015 που ήρθε ο Τσίπρας και έκανε το νόμο και με έβαλε στη σύνταξη. Και παίρνω την προσωρινή σύνταξη 360 ευρώ. Ο έλεγχος στον ασφαλιστικό της φάκελο ανέδειξε οφειλή άνω των 30.000 ευρώ, εκ των οποίων ένα ποσό μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ. Άκουσα ότι γίνονται οι αιτήσεις και πήγα, έκανε αίτηση και την παρέδωσα και μου είπαν εντάξει, θα το δούμε. Τι αίτηση είναι, για να μπείτε στη σύνταξη? Για να μπω στις 120 δόσεις. Μετά μου στέλνουν αυτό άλλο ειδοποίηση. Ότι αν δεν πληρώσω τα 13 χιλιάρικα θα μου κόψουν τη σύνταξη και ότι θα μου ζητήσουν αυτά που μου έχουν δοσμένα. Και τη δεύτερη φορά που πήγα μου λένε να πας στην τράπεζα, να πάρεις ένα δάνειο, να σου κάνει δάνειο η τράπεζα, να μας τα φέρεις και θα σου τα κρατάει η τράπεζα. Λέω εντάξει κορίτσια αυτό, πάω στην τράπεζα, ρωτάω, δεν δίνουν δάνειο γιατί είμαι 75 χρονών. Η ηλικιωμένη γυναίκα που δεν έχει άλλα εισοδήματα καλείται έως τις 13 Νοεμβρίου να καταβάλει το ποσό των 13.633 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, όπως αναφέρεται ρητά στην ειδοποίηση, θα σταματήσει να λαμβάνει σύνταξη έως την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης του συνόλου της οφειλής, χάνοντας όλες τις αναδρομικές συντάξεις. Πέστε μου τώρα εσείς σας παρακαλώ τι να κάνω. Δεν υπάρχει πουθενά έστω και, μία, και ένα ευρώ εισόδημα. Υπάρχει ένας άνθρωπος για να σας βοηθήσει? Όχι, δεν έχω κανένα. Ρωτώ να μου πούνε κύριοι της κυβέρνησης, να μας πούνε τι είναι αυτή η γυναίκα, θα πεθάνει. Δεν θα έχει να πάρει ένα κιλό ψωμί να το φάει. Η άτυχη γυναίκα είναι σε απόγνωση και το μόνο που ζητά είναι να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να συνεχίσει να παίρνει ακόμα και αυτό το ασήμαντο ποσό σύνταξης, πληρώνοντας παράλληλα σε δόσεις την οφειλή της. Εγώ δεν θέλω να μου τα χαρίσω, τα χρωστάω, το δέχομαι. Να με βάλουν στις δόσεις, τώρα μου κάνουν κρατήσεις. Και από αυτές τις κρατήσεις να βάλουν και άλλη δόση για τα 13 χιλιάρικα.